Μάξε, μέλος του Κοινωνικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης. Ξεκινήσαμε μία καμπάνια. Η ανάγκη για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας είναι φανερή όσο ποτέ άλλοτε. Σήμερα δεν υπάρχουν κρεβάτια για τις εφημερίες. Ψάχνει κάθε νοσοκομείο που εφημερεύει στα διπλανά νοσοκομεία να βρει κρεβάτια. Έχουν ξεχυλήσει οι διάδρομοι, δεν χωράνε οι εντατικές, έχουν μπει στα χειρουργεία. Υπάρχει εξώδικο από τους γιατρούς, τους χειρουργούς του Παπα-Νικολάου, που τους υποχρεώνουν οι κλινικές τους να γίνουν κλινικές COVID και να κάνουν την παρακολούθηση οι ίδιοι, ένα πράγμα επικίνδυνο για τους ανθρώπους. Ενίσχυση λοιπόν τώρα. Ξεκινήσαμε μία καμπάνια να ανοίξουν τα κλειστά νοσοκομεία, να ανοίξει το Λιμωδόν. Το Λιμωδόν λοιπόν μπορεί να ανοίξει και να φιλοξενήσει λοιπόν δομές υγείας και κλινικές που θα μπορούν να δώσουν μια ανακούφιση στην πόλη. Όχι λύση στο πρόβλημα, μια ανακούφιση στην πόλη. Έτσι λοιπόν είναι ένα πράγμα που δεν θα το σταματήσουμε και καλούμε όλους τους ανθρώπους της πόλης να το στηρίξουν. Αυτό που λένε για τις τεχνικές δυσκολίες που υπάρχουν, ανοίξει. Είναι δικό τους θέμα, είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Όπως το κλείσαν, έτσι μπορούν να το ανοίξουν. Το Λιμωδόν έχει μια δέσμευση απέναντι στο ιδανικό κράτος που μας το παραχώρησε. Η δέσμευση είναι ότι θα παραμείνει δομή υγείας. Στην άκρη του είναι ένα λειτουργικό κομμάτι που είναι αποθήκη των ΗΠΕ. Με δύο ασθενοφόρα μέσα που παίρνουν πράγματα και τα μοιράζουν στα νοσοκομεία. Μπορεί να ανοίξει, αυτό που χρειάζονται είναι η προσλήψη και το προσωπικό.